Πόλεμο στην Ουκρανία, αλλαγή στον ρου της ιστορίας, ερωτηματικό βέβαια, γεωπολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές ανακατατάξεις. Το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί σήμερα 8 το απόγευμα στο Μαρίνα, στο Ηράκλειο. Μια εκδήλωση την οποία συνδιοργανώνουν το Συμπόσιο Πολιτισμού και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Ένας εκ των ομιλητών, ο Ναύαρχος εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Την καλησπέρα μου, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Βαρύτοπουλε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Το μέγεθος των ανακατατάξεων, και παίρνω πάσα από τον τίτλο, στο τέλος αυτής της περιπέτειας, αναφέρομαι στον πόλεμο της Ουκρανίας, θα έχει κερδισμένους και χαμένους? Και αν ναι, η Ελλάδα πού θα βρίσκεται? Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα και θέλει πολύ προσοχή στον τρόπο που κάνουμε τις εκτιμήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο, ο οποίος δεν είναι μόνο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως καταλαβαίνουμε. Είναι ένας πόλεμος που έχει τη μορφή ενός πολέμου μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Ρωσία με Ευρώπη, Αμερική και στη μέση η Ουκρανία. Δυστυχώς οι ανακατατάξεις που μπορεί να προκύψουν και τα αποτελέσματα από το νου του πολέμου δεν μπορούμε ακριβώς να τα προβλέψουμε. Όμως είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν χαμένοι, τους οποίους ήδη τους βλέπουμε, και ενδεχομένως θα υπάρχουν και κερδισμένοι. Ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης φαίνεται να είναι η Ουκρανία, η οποία η χώρα καταστρέφεται σιγά σιγά. Έχει χαθεί τόσο κόσμος, έχει διαλυθεί η λειτουργία της χώρας. Και από την άλλη τη μεριά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να απαγκιστρωθεί ενεργειακά από τη Ρωσία, και να πιέσει τη Ρωσία με κάθε τρόπο ώστε να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, υφίσταται και η ίδια φθορές, ζημιές και διάφορα που ακολουθούν. Οι όποιες πιέσεις βέβαια δεν έχουν βάλει φρένο στην Ρωσία. Οι όποιες πιέσεις. Στο επιχειρησιακό σκέλος. Βεβαίως δεν έχουν βάλει, γιατί από ό,τι φαίνεται η Ρωσία είναι αποφασισμένη. Αποφάσισε να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο. Δεν μπορεί, ή τουλάχιστον δεν της επιτρέπει ούτε το μέγεθός της, ούτε η υπόστασή της να κάνει πίσω. Έχει πέσει έξω στο χρονοδιάγραμμα. Έχει πέσει έξω κατά πάσα πιθανότητα. Τα βρήκε αρκετά πιο δύσκολα από ό,τι τα υπολόγιζε. Ο ουκρανικός λαός εμφάνισε μια απίστευτη άμυνα και συνοχή. Παράλληλα, η Δύση στηρίζει την Ουκρανία με όποια μέσα μπορεί. Οπότε συνεχώς γίνεται πιο δύσκολη η εξέλιξη των επιχειρήσεων για τους Ρώσους. Να περάσουμε λίγο στο έκριθμο κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις σχέσεις μας της Ελλάδας με την Τουρκία, ειδικά μετά το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επίκεντρο βέβαια ένα έκριθμο κλίμα της συνεχής προκλήσης της Άγκυρας, και με τον Ερντογάν να υποστηρίζει ότι εγώ δεν θέλω να κάτσω στο ίδιο τραπέζι ούτε να ξαναδώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πού στοχεύει η Τουρκία από τη μία, και αν πιστεύετε ότι το καλοκαίρι θα είναι έκριθμο? Δεν θα ήθελα να κάνω προβλέψεις οι οποίες να ανησυχήσουν ιδιαίτερα τον κόσμο, και ειδικά σε μια περίοδο που όλοι περιμέναμε να είναι κάπως ήσυχη. Με τον τουρισμό να ξεκινάει, με την ανάγκη και από εμάς και από τους Τούρκους να έχουμε ηρεμία στην περιοχή για να πάει καλά ο τουρισμός. Υπήρξε περίοδος ήσυχη με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια? Υπήρξαν περίοδοι που δεν ήταν τόσο έντονες. Μα με την Τουρκία τα προβλήματά μας δεν είναι καινούρια. Τα προβλήματα έχουν up και down. Έχουμε εξάρσεις και έχουμε και ηρεμίες. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η Τουρκία με το ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία, μπορούμε να πούμε ότι απέκτησε μια επιπλέον αξία. Η ίδια θεωρεί ότι πήρε πόντους. Θα βγει κερδισμένη, πιστεύετε, μετά από αυτήν την ιστορία η Τουρκία? Αυτό θα το δούμε.
Αυτό θα το δούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη, γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία κινείται αρπάζοντας τις ευκαιρίες, προσπαθώντας να εκβιάσει. Με εκβιασμούς. Πιέζει και θέλει να κερδίσει βήματα από αυτά που έχει σαν προοπτικές στο μυαλό της και σαν στόχους, και το κάνει με το οποιοδήποτε μέσα. Είμαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Η Τουρκία θέλει να δείξει ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο ο ισχυρός παίχτης είναι η Τουρκία. Ότι τίποτα δεν γίνεται χωρίς να συμφωνεί εκείνη και τίποτα δεν μπορεί να προκύψει αν δεν είναι μέσα και η Τουρκία. Και σε αυτές τις προκλήσεις η Ελλάδα πώς πρέπει να απαντήσει? Με καταγγελία των προκλήσεων και των εκβιασμών της Τουρκίας μέσω της διπλωματικής οδού, με αναβάθμιση των εξοπλιστικών και με φόντο βέβαια και την αναφορά για τα F-35. Ακούστε κάτι. Οι απειλές προς την Ελλάδα από οποιοδήποτε κράτος είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη τη μεριά η Ελλάδα είναι κυρίαρχο κράτος. Ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η υπόστασή της και η ύπαρξή της βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες. Το τι λέει ο καθένας και τι λέει ιδιαίτερα ο Τούρκος δεν έχει καμιά ιδιαίτερη... δεν πρόκειται να προκαλέσει καμιά ιδιαίτερη διαφορά. Εκείνο που είναι σημαντικό όμως είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να τα προασπίσει όλα αυτά. Δεν μπορεί να υπαναχωρήσει βέβαια σε αυτές τις πιέσεις, ούτε να κάτσει να διαπραγματευτεί κυριαρχικά τις δικαιώματα και... Η αναβάθμιση των εξοπλιστικών είναι μια λύση. Η αναβάθμιση των εξοπλιστικών και οι ισχυρές ενόπλες δυνάμεις είναι μονίμως ένα εργαλείο το οποίο βοηθάει την Ελλάδα και το κάθε κράτος να διαπραγματεύεται με διαφορετικούς όρους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βάση αυτή την αρχή ότι πάντα πρέπει να υπάρχουν ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, ό,τι γίνεται στην κατεύθυνση του να προσθεθούν δυνατότητες στις ενόπλες δυνάμεις. Μετά τα Ραφάλ, δηλαδή τα F-35, ίσως βρισκόμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση. Κοιτάξτε, είμαστε στη σωστή κατεύθυνση από την αρχή που ξεκινήσαμε με την αναβάθμιση των F-16. Προχωρήσαμε, κάναμε ακόμα ένα βήμα με την αγορά των Ραφάλ. Όμως όλα αυτά έχουν και ένα όριο. Κάπου πρέπει να υπάρχει... Είναι μια υπερβολή, θεωρείτε, δηλαδή, το επόμενο βήμα? Δεν ξέρω αν είναι υπερβολή. Εκείνο που ξέρω όμως είναι ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα και η αγορά οπλικών συστημάτων γίνεται με μια διαδικασία, η οποία διαδικασία διασφαλίζει και την ορθότητα της επιλογής. Ποια είναι η διαδικασία? Το αρμόδιο επιτελείο, εξετάζοντας τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, βγάζει τις προδιαγραφές, κάνει την εισήγησή του στην κυβέρνηση, διερευνάται η αγορά, γίνονται οι ανάλογες έρευνες και καταλήγουμε κάποια στιγμή στο τι θα προταθεί. Αυτό δεν έχει γίνει στην περίπτωση των F-35, πιστεύετε? Δεν έχει γίνει στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι διαδικασίες όπως έπρεπε να έχουν τηρηθεί. Ακούσαμε κάποια στιγμή την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και η διαφορά είναι ότι είναι σε αυτό το κομμάτι, ότι οι διαδικασίες για τα εξοπλιστικά πρέπει να ακολουθούν τη διαδρομή που προβλέπεται. Δεν μπορεί να πει κανείς και δεν λέει κανείς ότι δεν χρειάζονται. Ό,τι και να πάρουμε σε ενόπλες δυνάμεις, ειδικά στην κατάσταση που αυτή τη στιγμή είμαστε, με ένα πολύ αναθεωρητικό γείτονα, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αλλά τα εξοπλιστικά δεν γίνονται ευκαιριακά. Και με το κάζους μπέλι να παραμένει από πλευράς Τουρκίας. Ακριβώς. Αναφερθήκατε στον Πρωθυπουργό. Τα βασικά συμπεράσματα στον απόϊχο του ταξιδιού με τον πρόεδρο Biden πότε θα προκύψουν? Ποτέ θα τα δούμε μπροστά μας, στο πρακτικό σκέλος, και αν θεωρείτε ότι διανύουμε ίσως την καλύτερη περίοδο των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Κοιτάξτε, οι σχέσεις μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικές. Πράγματι είμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο. Έχει χτιστεί αυτό τα τελευταία χρόνια και συνεχίστηκε και με την παρούσα κυβέρνηση. Η κατάσταση είναι πολύ καλή.
τα αποτελέσματα τώρα ενός ταξιδιού, όταν υπάρχουν ένα σωρό θέματα τα οποία πρέπει να μετρήσουμε, χρειάζονται χρόνο. Και ο χρόνος δεν μπορεί κανείς να πει ποιος είναι, ήδη αρχίζουν να φέρονται κάποια πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση που με τις πιέσεις που δεχόμαστε από τους Τούρκους, με τις παραβιάσεις, με αυτές τις δηλώσεις, τις αχαρακτήριστες, δεν μπορεί ο κ. Ορντογκάν να λέει «Δεν δέχομαι τον Πρωθυπουργό» ή «Δεν θα ξαναδώ το Μητσοτάκη». Συν τις υπερπτήσεις πάνω από τα νησιά, συν τις αυξημένες παραβιάσεις, δεν είδαμε έστω και μία υποτυπώδη υποστήριξη στην Ελλάδα. Θα περιμέναμε να υπάρχει κάτι και από πλευράς Αμερικής και από πλευράς Γαλλίας, με την οποία υπογράψαμε μία αμυντική συμφωνία. Δυστυχώς δεν έχουμε δει τίποτα μέχρι τώρα. Οπότε δίνει πολλά η Ελλάδα και από την. Υπάρχει μια τέτοια. Άλλη πλευρά, δεν παίρνουμε αυτό το οποίο πρέπει να πάρουμε. Στην αμυντική συμφωνία η διαφορά μας ήταν αυτή. Ότι ενώ είναι πολύ σοβαρά αυτά που δίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολλές δυνατότητες αυξάνονται. Θα έπρεπε να διαπραγματευτούμε λίγο περισσότερο, ούτως ώστε να πάρουμε κάτι από αυτή τη συμφωνία σαν αντιστάθμισμα. Δεν έχει φανεί ότι καταφέραμε να πάρουμε κάτι ουσιαστικό, πέραν από τις εξαιρετικές σχέσεις που διατηρούμε. Αναφορικά με τον γεωπολιτικό ρόλο της Κρήτης και την αναβάθμιση της βάσης της Σούδας προς τη σωστή κατεύθυνση. Βεβαίως είναι, πάντα είναι. Η βάση της Σούδας είναι σημαντική. Και μην ξεχνάτε ότι στη βάση της Σούδας έχουμε και εμείς βάση του πολεμικού ναυτικού και της πολεμικής αεροπορίας. Οι δυνατότητες λοιπόν της βάσης είναι υποφελής, η αύξηση των δυνατότητων είναι υποφελής και για τα δικά μας τα συστήματα και τις μονάδες που έχουμε σε αυτό το χώρο. Σημαντικός λοιπόν ο ρόλος Κρήτης γενικότερα. Σημαντικός. Η Σούδα είναι ένα από τα πολύ σοβαρά asset που δίνει η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Να πιάσουμε λίγο το κομμάτι του βέτου κατά κάποιο τρόπο εντός ή εκτός αγωγικών της Τουρκίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, της Φιλανδίας και της Σουηδίας. Πού μπορεί να οδηγήσει, είναι ένα διπλωματικό παιχνίδι της Άγκυρας? Μέχρι τώρα η εκτίμηση είναι ότι η Τουρκία το παίζει λίγο σκληρά, γιατί θέλει να κερδίσει κάποια πράγματα από την ένταξη αυτών των χωρών. Μην ξεχνάτε ότι οι χώρες αυτές και η Σουηδία και η Φιλανδία συμμετέχουν στις επιχειρήσεις με το YPG, δεν αναγνωρίζουν το YPG σαν τρομοκρατική οργάνωση, και η Τουρκία θέλει αυτή τη στιγμή, πριν μπουν στο ΝΑΤΟ και πριν δώσει το ΟΚΕΙ, να εξασφαλίσει ότι πλέον αυτές οι οργανώσεις θα χαρακτηριστούν τρομοκρατικές. Θεωρώ ότι στο τέλος θα υποχωρήσει. Αλλά θα υποχωρήσει παίρνοντας κάτι. Δεν θα το δεχτεί τσάμπα. Ο Πούτιν πώς θα αντιδράσει? Θα μείνει στα λόγια? Υπάρχει κίνδυνος να ξεφύγει η κατάσταση εκεί περιμετρικά στην περιοχή? Κοιτάξτε, δεν έχει λόγους να κάνει κάτι που να είναι του τύπου πυρηνική επίθεση. Αλλά είναι σίγουρο ότι κάτι θα γίνει. Ήδη είδατε τι έγινε, έκοψε την παροχή του αερίου στη Φιλανδία. Βλέπω ότι ο Πούτιν θα αντιδρά ανάλογα με το τι κινήσεις γίνονται. Δηλαδή, αν μπουν αυτές οι δύο χώρες στο ΝΑΤΟ και απλά μπουν, okay, θα διαμαρτυρηθεί, θα κάνει όσες παραστάσεις μπορεί, αλλά μέχρι εκεί. Αν όμως αρχίσουν να φορτώνονται με οπλικά συστήματα του ΝΑΤΟ ή στην περιοχή, ενδεχομένως να αρχίσει να κάνει και αυτός αντίστοιχες κινήσεις. Το θέμα είναι ότι φτάσαμε από εκεί που αυτές οι χώρες ήταν ουδέτερες και δεν ετίθεται το θέμα εντάξεως στο ΝΑΤΟ, να αναγκαστούν να θέλουν αυτή τη στιγμή για τη δικιά τους την ασφάλεια να περάσουν και αυτές στο ΝΑΤΟ. Αυτό το κατάφερε ο Πούτιν. Μάλιστα.
να αναφερθούμε λίγο και να κλείσουμε με το περιεχόμενο της ομιλίας σας σήμερα στην εκδήλωση στις 8 στο Ηράκλειο, στο Καφέ Μαρίνα. Πού θα εστιάσετε, Υπουργέ? Κοιτάξτε, πιο πολύ θα εστιάσουμε στις συνέπειες αυτού του πολέμου και στο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει, που θα έχει σίγουρα, στην Ευρώπη και κατ' επέκταση στην Ελλάδα. Ήδη βιώνουμε μια επιδείνωση της αύξηση των τιμών της ενέργειας, το οποίο είχε ξεκινήσει πριν από τον πόλεμο, αλλά επιδεινώθηκε με τον πόλεμο. Έρχεται ο κίνδυνος για πιστιστικό πρόβλημα, γιατί φαίνεται ότι όλες αυτές οι πρώτες ύλες που είναι η βάση για τα τρόφιμα, η αξία τους θα ανέβει πάρα πολύ και η αγοραστική τους αξία. Το γεγονός ότι περίπου 5 εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν φύγει για την Ουκρανία και διασπείρονται στις χώρες της Ευρώπης, και αυτό είναι ένα θέμα. Το γεγονός ότι ψάχνουμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουμε τις ενεργειακές ανάγκες, οι οποίες θα προκύψουν όταν τελικώς και αν καταφέρει η Ευρώπη να απαγκιστρωθεί από τη Ρωσία ενεργειακά. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα και ένα συνδυασμό θεμάτων, παραγόντων, οι οποίοι θα επηρεάσουν πάρα πολύ την ελληνική οικονομία. Μάλιστα. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω στο τέλος, αν σκέφτεστε έτσι πιο ενεργή ενασχόληση με την πολιτική. Ξέρετε, πολλά έχουν γραφτεί και για την αυτοδιοίκηση και σε τοπικό επίπεδο και για την περιφέρεια Κρήτης. Έχει καταλήξει ο Ευάγγελος Αποστολάκης η επόμενη μέρα που θα τον βρει? Δεν έχει καταλήξει. Είναι ανοιχτός? Είναι ανοιχτός. Σε συζητήσεις? Είναι όλα συζητιόνται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.